Το λέω και αφήνω σε εσάς τα συμπεράσματα. Έχεις αραβωνιαστεί? Όχι καλέ. Είσαι μικρή. Πολύ. Είσαι μικρή, όχι αλήθεια. Είμαι, 21 έγινα. Πόσο καιρό είστε με τον Παναγιώτη? Είμαστε 2 χρόνια κοντά. 2 χρόνια παρακάτω τα παιδιά είναι ζευγάρι και η Χριστίνα νιώθει πάλι την ανάγκη να ποζάρει. Να μοστράρει στο φακό την κορμάρα της τη σεξι. Αχ, το χτύπημα αυτό ο Κονέ πρέπει να αντέξει. Έχουμε πολύ καιρό έτσι να σε δούμε στην Ελλάδα, ξαναλέω. Ακόμη περισσότερο έχουμε να σε δούμε σε κάποιες φωτογραφίσεις πιο τολμηρές. Θα ξαναέκανες? Βέβαια θα ξαναέκανα, εννοείται. Γιατί όχι? Βέβαια, εννοείται, δεν το συζητάω. Ο φίλος σου δεν έχει πρόβλημα? Όχι, έτσι με γνώρισε και... Έμπλεξες φίλε μου Κονέ και τώρα βράσε ρύζι. Κάνε πως διαμαρτύρεσαι, θα αρχίσει να τσιρίζει. Καταλαβαίνω ότι είναι μέρος της δουλειάς. Εννοείται αυτό, το συζητάμε. Σίγουρα, μέσα το μας λίγο ξέρεις. Όχι καλέ, τι να ζηλέψει. Δεν ζηλεύει, εννοείται, γιατί να ζηλέψει. Η δουλειά μου είναι αυτή και... Εντάξει, δεν λέω, η δουλειά σας είναι. Όμως, όσο να είναι, ελάχιστοι γουστάρουν τη φίλη τους οι μη γυμνοί, οι πάντες να κοζάρουν. Δεν έχουμε λόγο να ζηλεύουμε. Μαζί ζούμε. Δεν νομίζω ότι υπάρχει. Μένετε μαζί κιόλας. Πώς πάει η συγκατοίκηση, η συμβίωση? Ωραία. Μια χαρά. Για πες, είσαι νοικοκυράσεις στο σπίτι ή δεν θέλει να πειράσει τα πράγματα? Εντάξει, δεν είμαι και πολύ... Μαγειρεύεις, εξπαρτώ μια ιταλική στιγμή. Κακομαθημένα από τη μαμά μου. Κάλτσες δεν μαντάρει. Ούτε μαγειρεύει, ούτε σφουγγαρίζει, ούτε πλένει σκεύη. Φυρί φυρί το πάει νομίζω η κυρία, να την αφήσει ο κύριος στου λουτρού τα κρύα.